Η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το χρόνο που είχε στη διάθεσή τη για να πάρει μέτρα ενίσχυσή του, δεν άκουσε τα αιτήματα των υγειονομικών, που τόσο καιρό τώρα δίνουν τη μάχη κάτω από εξαιρετικά αντίξωε συνθήκε. Έτσι, φτάσαμε στο τρίτο κύμα, με χιλιάδε νέα κρούσματα καθημερινά και δεκάδε νεκρού. Με δεκάδε ασθενεί να παραμένουν διασυλληνομένοι εκτό μονάδων εντατική θεραπεία, περιμένοντα να βρεθεί κάποιο άδειο κρεβάτι, με όσου κινδύνου συνεπάγεται για τη ζωή του αυτή η αναμονή. Με τα ασθενοφόρα να σχηματίζουν ουρέ έξω από τα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί πρακτικά σε νοσοκομεία μια νόσου. Χειρουργία δεν πραγματοποιούνται, η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών γιατρίων έχει ανασταλεί και η υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και σήμερα την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγεία. Επιτρέποντα στου μεγαλοπιχειρηματίε του χώρου να θησαυρίζουν ει βάρο τη υγεία του λαού. Όποιο χρειάζεται να χειρουργηθεί μπορεί να το κάνει πλέον μόνο σε κάποια ιδιωτική κλινική, εφόσον βέβαια το αντέχει η τσέπη του. Η αποζημίωση για την οσηλεία σε κάποια κλίνη ΜΕΦ του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε, ενώ είναι σαφεί οι οδηγίε για το ποια περιστατικά θα νοσηλεύονται σε απλέ κλίνε ιδιωτικών κλινικών. Όσοι έχουν αναρρώσει σχεδόν πλήρω, λίγε μέρε δηλαδή πριν πάρουν εξητήριο. Η εφαρμογή του δίθεν μέτρου τη αυτοδιάγνωση με τα μαζικά τεστ που θα προμηθεύεται ο λαό από τα φαρμακεία δείχνει την ανεπάρκεια του συστήματο και τα αρνητικά αποτελέσματα τη πολιτική τη εμπορευματοποίηση στον χώρο τη υγεία που έχει παραλιάσει το δημόσιο σύστημα υγεία. Αντίστοιχα, το δικαίωμα και η άμεση κοινωνική ανάγκη στο δωρεάν και γρήγορο εμβολιασμό όλου του λαού καταπατάται στο πλαίσιο ενό ισχυρού εμπορικού πολέμου μεταξύ επιχειρηματικών ομήλων στον χώρο του φαρμάκου και των ισχυρών αντιθέσεων μεταξύ των υπεραιαλιστικών κρατών. Οι ήδη υποστελεχωμένες και πριν την πανδημία δομές πρωτοβάθμιας υγείας αποδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο τον τελευταίο χρόνο με τις διαρκείς μετακινήσεις γιατρών από αυτές προς τα νοσοκομεία κάθε περιοχής. Στο Δήμο Δέλτα, με δύο βιομηχανικές περιοχές σε σύνδο και καλοχώρη, άρα και μεγάλο κίνδυνο για την πρόκληση βιομηχανικού ή εργατικού ατυχήματος, με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, Λειτουργούν μόλι δύο κέντρα υγεία σε διαβατά ή τη χαλάστρα, η στελέχωση των οποίων δεν επιτρέπει την παροχή ακόμα και στοιχειωδών υπηρεσιών υγεία. Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο Δήμο Χαλκιδώνας, μια περιοχή με πολλά μεγάλα εργοστάσια. Στο κέντρο υγεία Κουφαλίων, το οποίο εξυπηρετεί πάνω από 60.000 κατοίκου, το 2010 υπηρετούσαν 32 γιατροί. Δέκα χρόνια μετά είναι μόλι 15. Στην εφημερία υπάρχει μόνο παθολόγο και γενικό χειρουργό. Λείπουν δηλαδή βασικέ ειδικότητε όπω ο φθαλμίατρο, παιδίατρο, γυναικολόγο. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα στα μικρότερα χωριά των δύο Δήμων, όπου υπάρχει γιατρό μόνο για συνταγογράφηση. Η κυβέρνηση δεν αδιαφόρησε μόνο για την ενίσχυση του δημοσίου συστήματο υγεία, αλλά και για τα μέτρα προστασία στου χώρου δουλειά. Αν και υπήρχε το παράδειγμα τη γειτονική Ιταλία και ο ρόλο που έπαιξαν τα μεγάλα εργοστάσια ω αιστείε υπερμετάδοση σε ολόκληρε περιοχέ, αν και υπήρχε το παράδειγμα του νεκρού συναδέλφου μα στην Παλαπλάς την προηγούμενη άνοιξη, δεν πήρε κανένα μέτρο για την προστασία των εργαζομένων, αφήνοντα ανεξέλεκτου του βιομηχάνου να φυσαυρίζουν ει βάρο τη υγεία μα. Άλλαξε μάλιστα τον ορισμό των ευπαθών ομάδων, στενεύοντα τα κριτήρια, όπω άλλαξε και τον τρόπο αμοιβή του, απαλλάσσοντα εξ ολοκλήρου την εργοδοσία. Ήδη από τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, πολύ δηλαδή πριν το δεύτερο κύμα, Είχε φανεί ο κίνδυνο να μετατραπούν οι χώροι δουλειά σε αιστείε υπερμετάδοση. Δεκάδε κρούσματα εμφανίστηκαν σε εργοστάσια τροφίμων, σε χαλκιδική και καβάλα, για να ακολουθήσουν τα εκατοντάδε στι μεγάλε μονάδε επεξεργασία φρούτων, σε πέλα ή μαφία. Και με το ξέσπασμα του δεύτερου κύματο δεν υπήρξε εργοστάσιο χωρί κρούσμα, ενώ σε ορισμένα από αυτά η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με εκατοντάδε κρούσματα και δυστυχώ μία νεκρή εργάτρια στον Παπαδόπουλο. Η κυβέρνηση κλείνει σε όλε τι πτώσει την ατομική ευθύνη, κουνώντα το λαό το δάχτυλο για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ποια είναι όμω η ευθύνη ενό εργαζόμενου που είναι αναγκασμένο να συνοστίζεται στο χώρο δουλειά του με δεκάδε συναδέλφου ή στα μέσα μαζική μεταφορά προκειμένου να φτάσει εκεί. Πώ μπορεί να ελέγξει ή να επιβάλλει την απολύμαση στα εργοστάσια, ιδιαίτερα σε χώρου όπω τα αποδητήρια ή οι χώροι διαλύματο. Τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ είναι κομμένα και στα μέτρα των βιομηχάνων, Ακόμη και σήμερα δεν γίνονται υποχρεωτικά προληπτικά τεστ στους μεγάλους χώρους με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας. Όταν εμφανίζεται κάποιο κρούσμα, οι χνηλατήσεις γίνονται από στελέχη της εταιρείας και οι συνάδελφοι του εργαζόμενου που νοσεί συνήθως δεν ενημερώνονται. Είναι πολλά τα παραδείγματα επιχειρήσεων που μόνο κάτω από την πίωση των σωματείων προχώρησαν σε μαζικά τεστ μετά από κάποιο κρούσμα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όπω η επιθεώρηση εργασία που υπολειτουργούσαν και πριν την πανδημία, είναι φυσικά αδύνατο να ανταποκριθούν σε αυτέ τι ιδιαίτερε συνθήκε. Δεν υπάρχει καμία καταγραφή των κρουσμάτων στου χώρου δουλειά, κλάδο, εργοστάσιο, ειδικότητα, ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί στατιστικά ο κίνδυνο και να παρθούν πρόσθετα εξειδικευμένα μέτρα. Ω εργαζόμενοι στην περιοχή, δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Αρκετά σωματεία που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο ετοιμάτων το οποίο διακινείται στα εργοστάσια. Και έχει υπογραφεί από εκατοντάδε συναδέλφου μα έω τώρα. Εξέχουσα θέση στο πλαίσιο αυτό έχει το αίτημα για τη δημιουργία κέντρου υγεία στη βιομηχανική περιοχή. Μία τέτοια δομή, στελεχωμένη σωστά από διάφορε ειδικότητε, μπορεί να παρέχει σημαντικά αναβαθμισμένε υπηρεσίε υγεία για του εργαζόμενου και του κατοίκου τη περιοχή. Την περίοδο που διανύουμε, θα μπορούσε να διεξάγει και να υποπτεύει τη διενέργεια μαζικών τεστ στους χώρου δουλειά. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων και η στατιστική του επεξεργασία από κάποιον εξειδικευμένο φορέα θα μπορούσαν να συμβάλλει ουσιαστικά στην αποφυγή σειρών κρουσμάτων. Εργαζόμενοι με χρόνια προβλήματα υγεία θα είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούνται συστηματικά και με βάση το ιστορικό να του δίνονται επικαιροποιημένε οδηγίε για το πώ να προφυλαχθούν καλύτερα από την πανδημία. Θα ήταν υπεύθυνο για την παρακολούθηση όσων νοσούν, αλλά δεν χρειάζεται να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο. Κομβικό ρόλο θα είχε στον εμβολιασμό των κατοίκων και των εργαζόμενων τη περιοχή τόσο στη διεξαγωγή του, όσο και στην καταγραφή τυχών παρενεργειών. Η σημασία μιας πρωτοβάθμιας δομής υγείας δεν εξαντλείται ασφαλώς την περίοδο της πανδημίας. Στελεχωμένη, για παράδειγμα, από γιατρούς εργασίας, με τακτικές επισκέψεις στα εργοστάσια, μπορεί να συμβάλλει στην εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, ανάλογα με το είδος της εργασίας που εκτελούν οι εργαζόμενοι, το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται τι ουσίε ή του άλλου κινδύνου στι οποίε είναι εκτεθειμένοι. Οι επαγγελματικέ ασθένειε, άλλωστε, αποτελούν ένα χαρτογράφητο τοπίο, λόγω έλλειψη δεδομένων και κυρίω βούληση. Κάθε εργαζόμενο θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τακτικέ προληπτικέ εξετάσει, να έχει το δικό του ιατρικό φάκελο. Εφόσον υπηρετούν σε αυτό και εφημερεύουν γιατροί όλων των βασικών ειδικοτήτων, οι κάτοικοι τη περιοχή δεν θα είναι αναγκασμένοι να προσφεύγουν για το παραμικρό στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ θα μπορεί να αντιμετωπιστεί και κάποιο λιγότερο σοβαρό εργατικό ατύχημα. Το κέντρο υγεία είναι απαραίτητο να διαθέτει ασθενοφόρα όλο το 24ωρο, καθώ στην περίπτωση σοβαρού εργατικού ατυχήματο, ο χρόνο που θα μεσολαβήσει για να έρθει κάποιο από μακρινή απόσταση μπορεί να αποβεί μοιραίο. Όλα τα παραπάνω είναι ρεαλιστικά, καθώ η χώρα μα διαθέτει πολυάριθμο και πολύ καλά καταρτισμένο υγειονομικό προσωπικό. Αυτό που βάζει εμπόδια είναι η πολιτική τόσο τη σημερινή όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που υποβαθμίζει συστηματικά τη δημόσια υγεία, προκειμένου να βρουν πεδίο κερδοφορία οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τώρα, εν μέσω πανδημία, οι δαπάνε για την υγεία είναι μειωμένε στον προπολογισμό του 2021 κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Η πολιτική αυτή είναι υπεύθυνη για την έλλειψη ακόμα και στοιχειωδών μέτρων προστασία στα εργοστάσια για να μην θυγούν ούτε στο ελάχιστο τα κέρδη των βιομηχάνων. Αποτέλεσμα τη ίδια πολιτική είναι η αδειοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο όνομα μάλιστα τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, όπω αυτών τη καύση ιατρικών αποβλήτων στη Σύνδο, που θα έχουν οδυνηρέ συνέπειε στην υγεία του λαού τη περιοχή. Τα σωματεία που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με του κατοίκου και του φορεί τη περιοχή για ένα αναβαθμισμένο σύστημα υγεία με βάση τι επιστημονικέ δυνατότητε που υπάρχουν σήμερα, ιδιαίτερα στο κομμάτι τη πρόληψη, για μέτρα προστασία στους χώρου δουλειά και ενάντια στι επενδύσει που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την υγεία μα. Άλλο δρόμο δεν υπάρχει. Άλλωστε και οι ελάχιστε αυτέ προσλήψει που έγιναν στα νοσοκομεία ήταν αποτέλεσμα του αγώνα των υγειονομικών. Τα όποια μέτρα προστασία πάρθηκαν σε ορισμένα εργοστάσια ήταν αποτέλεσμα τη πίεση των ίδιων εργαζομένων. Το περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται από τη λειτουργία των ΕΛΠΕ και του ΤΙΤΑΝ αναδείχτηκε μόνο μετά από κινητοποίηση των κατοίκων. Τα σωματεία και φορείς που πήραμε μέρο στη σύσκεψη τη ΣΥΝΔΟ πριν από λίγε μέρε καταλήξαμε στο παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο. Ενίσχυση με προσωπικό των κέντρων υγεία για να αναλάβουν τον εμβολιασμό χωρί καμία περικοπή τη λειτουργία του αξιοποίησε όλων των διαθέσιμων ασφαλών εμβολίων για τον έγκαιρο και μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Επίταξη ιδιωτικών μονάδων υγεία χωρί αποζημίωση και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Δημιουργία κέντρου υγεία στη Σύνδο πλήρω τελεχωμένου και εξοπλισμένου με δυνατότητα φροντίδα επιγόντων των περιστατικών 24 ώρε λειτουργία και μονάδα βραχία νοσηλεία. Άμεσα μέτρα προστασία στου χώρου δουλειά στελέχωση όλων των αναγκαίων ελεκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο τήρηση των απαραίτητων μέτρων, όπω την παρουσία γιατρών εργασία, την τήρηση αποστάσεων, τη χορήγηση μέτρων ατομική προστασία τη χορήγηση άδεια ειδικού σκοπού. Το κράτο να αναλάβει να διεξάγονται τακτικά τα απαραίτητα τεστ και αναγκαία εχνηλάτηση κρουσμάτων. Όχι στη μετακύλυση τη ευθύνη στι λαϊκέ οικογένειε. Να γίνονται drive-thru τεστ στι βιομηχανικέ περιοχέ μια φορά την εβδομάδα με ευθύνη του ΕΟΔΗ δειγματοληπτικά τεστ κάθε εβδομάδα και μέσα στα χωριά και στις γύρω περιοχές των βιομηχανικών περιοχών. Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα εργατικά ατυχήματα στους χώρους της βιομηχανίας. Εργάτες τραυματίζονται καθημερινά, άλλοι σακατεύονται, άλλοι πεθαίνουν θυσιαζόμενοι στο βωμό του κέρδους. Πολλά είναι τα μικρά και μεγάλα ατυχήματα που συμβαίνουν κάθε μέρα στις βιομηχανίες της ΣΥΔΟΥ, αλλά και της ευρύτερης περιοχή. Οι επαγγελματικέ ασθένειε έχουν πολλαπλασιαστεί. Οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και τι επιχειρήσει τη βιομηχανία υποφέρουν από προβλήματα μειοσκελετικά, δερματίτιδε, αναπνευστικά μέχρι καρδιακά και κεφαλικά. Πολλοί πεθαίνουν μετά από κάποια χρόνια με διάφορε μορφέ καρκίνου. Οι εργαζόμενοι δεν προλαβαίνουν να πάρουν σύνταξη ή και όταν πάρουν μετά από λίγο χρονικό διάστημα πεθαίνουν. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε βάρδια στι βιομηχανίε αναγκάζονται να βγαίνουν στη σύνταξη από τη βάρδια. Γι' αυτού δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για να εργάζονται πρωινή μετά από κάποια ηλικία. Μάλιστα, η νυχτερινή εργασία επιβαρύνει πολύ περισσότερο την υγεία των εργαζομένων, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Στη διαδικασία της παραγωγής, οι εργάτες έρχονται σε επαφή με χημικές και φαρμακευτικές ουσίες. εκτίθενται σε βιολογικούς παράγοντες χωρίς τα κατάλληλα μέσα προστασίας σηκώνουν βάρη με συνέπεια να υποφέρουν από τις ψυχιαλγίες και οσφιαλγίες. Άλλοι εργαζόμενοι δουλεύουν σε συνθήκες τεράστιας και συνεχού εναλλαγής θερμοκρασίας από τους φούρνους στα ψυγεία. Λείπουν τα, αναπνευστικά μέσα προστασίας από τη σκόνη, δεν υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Σε πολλά εργοστάσια εργαζόμενοι εκτίθενται σε κοφαντικούς θορύβους έχοντας προβλήματα ακοής. Σε πολλούς κλάδους υπάρχει σημαντικός αριθμός ακροτηριασμών λόγω έλλειψης προστατευτικών στις μηχανές. Σε πολλά εργοστάσια, τα μέσα ατομική προστασίας δίνονται με το σταγονόμετρο στους εργαζόμενους, αναγκάζοντάς τους ή να μην τα χρησιμοποιούν ή τα map μιας χρήσης να χρησιμοποιούνται περισσότερες φορές. Σε κάποιες περιπτώσεις, η εργοδοσία αναγκάζει τους εργαζόμενους να αγοράζουν τα μέσα προστασίας μόνοι τους. Οι γυναίκε εργάτριε αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα που προκύπτουν από τι συνθήκε δουλειά αλλά και από την πολιτική των εργοδοτών. Αναγκάζονται να σηκώνουν βάρη ανε, ανεπίτρεπτα για το γυναικείο οργανισμό, να αναλαμβάνουν πόστα που απαιτούν πολύ μεγάλη μυϊκή δύναμη. Σε πολλά εργοστάσια, οι προϊστάμενοι απαγορεύουν τα διαλύματα για να βγει η παραγωγή, αναγκάζοντας σε ορθοστασία για 8 ή και παραπάνω ώρες. Όλα αυτά δημιουργούν στις εργάτριες και προβλήματα αναπαραγωγής. Στα εργοστάσια οι γυναίκες δουλεύουν και τις τρεις βάρδες όπου υπάρχει. Γεγονός που από μόνο του καταπονεί επιπλέον τον γυναικείο οργανισμό και ταυτόχρονα έχει αρνητική επίδραση στη φροντίδα της οικογένειας, τη δυνατότητα της εργάτριας να σταθεί δίπλα στα παιδιά της. Την ίδια στιγμή που η επιστήμη και η παραγωγή έχουν κάνει άλματα, είναι άξιο πορεία γιατί δεν μπορεί η προστασία της ζωής και της υγείας του εργαζομένου να προχωρήσει. Υπεύθυνα, υπεύθυνα μάλλον, για την τραγική κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι είναι το κενήγι του κέρδους, η περίφημη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας που περνάει κυριολεκτικά πάνω από τα κορμιά των εργαζομένων. Οι βιομήχανοι αυξάνουν τον εργάσιμο χρόνο, εντατικοποιούν την εργασία τσακίζουν κάθε δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή εργασία, αυξάνονται εργαζόμενοι στα εργοστάσια που δουλεύουν μέσω δουλεμπορικών γραφείων, που είναι οι πιο βαθιά εκμεταλλευόμενοι εργαζόμενοι, αφού, αυτοί, αφού αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερο κέρδο στου εργοδότε. Θέλουν εργάτε μια χρήση με συμβάσει δίμηνε, μήνα ακόμα και μέρα, που δεν του παρέχεται καμιά εκπαίδευση και άρα είναι πιο ευάλωτοι σε εργατικά ατυχήματα, αλλά και δεν τολμούν να διεκδικήσουν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα για την ατομική του προστασία. Περικόβουν τα έξοδα τη επιχείρηση για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αφού για αυτού τα μέτρα προστασία για τη ζωή τους, Τα μέτρα προστασίας για τη ζωή των εργαζομένων είναι περιτά έξοδα. Παρακάπτουν διαδικασίες ασφάλειας για να μην καθυστερεί η παραγωγή. Κάνουν εκτόσεις στη συντήρηση των μηχανημάτων των εργοστασίων μειώνουν τον βαθμό εκπαίδευση των εργαζομένων. Για του εργαζόμενου είναι ζήτημα ζωή και θανάτου ο αγώνα για την τήρηση των ωραρίων, ο αγώνα για την τήρηση των μέτρων υγιεινή και ασφάλεια. Είναι ζήτημα που οι εργαζόμενοι πρέπει να επιβάλλουν οι ίδιοι. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα και στην περιοχή τη ΒΠΕ και να αναφέρω το παράδειγμα τη ΕΚΜΕ, όπου τώρα πριν ακόμα ψηφιστεί το, το νόμο για την κατά, ο νόμος για την κατάργηση του οκταώρου, με, με τα σαντάουν που γίνονται σε μεγάλα διελιστήρια της χώρας, εργαζόμενοι δουλεύουν 7 στα 7 για 12 και 14 ώρες καθημερινά για πάνω από ένα μήνα, το οποίο ανεβάζει κατακόρυφα τον κίνδυνο κάποιου βιομηχανικού ατυχήματος. Και ας σκεφτούμε τι θα γίνει όταν αυτός ο νόμος θα εφαρμοστεί και παρακάτω. Το κράτος υπηρετεί και δουλεύει για τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσει έχουν περάσει σειρά αντεργατικών μέτρων, όπω αύξηση των ορίων συνταξιοδότηση ελαστικέ σχέσει εργασία, κάνουν πλάτε στου εργοδότε. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική και των προηγούμενων, που όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων στου χώρου δουλειά, αλλά έρχεται να τσακίσει ό,τι έχει απομείνει από το ασφαλιστικό σύστημα. Ετοιμάζει και νέα αντεργατικά μέτρα ακόμα φέρουν ευθύνη και για την υποστελέχωση και υπολειτουργία του σώματος επιθεώρησης εργασίας, η οποία μόνο τυχαία δεν είναι. Αφήνουν τους εργοδότες χωρίς καν τον υποτυπώδη έλεγχο, κλείνουν τα μάτια μπροστά στις παρανομίες και καταπατήσεις των όποιων νόμων υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αποχαρακτηρίζει όλο και περισσότερου κλάδου και ειδικότητε τα βαρέα και ανθιγεινά επαγγέλματα. Δεν παίρνει κανένα μέτρο και δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη ώστε να υπάρχουν τεχνική ασφαλεία και γιατροί εργασία στα εργοστάσια, αποδέχεται το απαράδεκτο καθεστώ να είναι οι γιατροί εργασία υπάλληλοι των βιομηχάνων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, έρχεται και η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασία επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη ΒΠΕ Σύνδου, όπου οι συγκεκριμένε επενδύσει στον τομέα τη επεξεργασία αποβλήτων υπόσχονται μεγάλα και γρήγορα κέρδη για τους μονοπωλιακούς ομίλους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των περιβάλλων και την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων. Αποτελεί πρόκληση να σχεδιάζεται η εγκατάσταση νέων και τόσο ρηπογόνων μονάδων σε μια περιοχή επιβαρημένη από την ήδη υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα, από την αέρια ρήπανση των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ που δεν ολοκλήρωσαν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Δεν ξεχνάμε, επίση και την επιβάρηση που θα προκληθεί στην ευρύτερη περιοχή από την καύση απορριπματογενών καυσίμων στο εργοστάσιο του Τιτάνου. Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να, συν, να συνυπολογίσουμε και την πιθανότητα πρόκλησης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν τρεις ΒΠ στη Σύνοδο στον Άγιο Αθανάσιο και στο Καλοχώρι, με επικίνδυνη εργοστάσια ο κίνδυνο πυρκαγιά. Η, η, έκρηξη στην περιοχή είναι σοβαρό. Α συντρέξουν συγκεκριμένε συνθήκε. Στη ΒΠΕ και στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί πλήθο εγκαταστάσεων με επικίνδυνε τοξικέ ή έφλεκτε ουσίε και υλικά. Συγκεκριμένα να αναφέρω το Διελιστήριο αργού πετρελαίου των ΕΛΠΕ για εγκαταστάσει αποθήκευση και, και επεξεργασία προπηλένιου και ασφαλτικών χημικών προϊόντων, εγκαταστάσει αποθήκευση καυσίμων, εγκαταστάσει φόρτωση βιτιοφόρων και τρένων και πλοίων στην εισίδα των ΕΛΠΕ στο Θερμαϊκό, χημικέ βιομηχανίε στη αποθήκευση και επεξεργασία υλικών όπω χρώματα, λιπάσματα, εντομοκτώνα, πλαστικά και χημικά, διάφορε αποθήκε, εργοστάσει ανακύκλωση, φαρμάκου, χαρτιού, ηματισμού, μετάλλου με ηλεκτρολογικό υλικό που περιέχουν και πλαστικά ανάλογα και με το είδος της βιομηχανίας, πέρα από τις άμεσες συνέπειες στους εργαζόμενους και κατοίκους, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης, π.χ. οστικό κύμα, πρέπει να συνυπολογιστούν και οι α... και έμεσες συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων, όπως π.χ. έκθεσή τους σε επικίνδυνες και καρκινογόνες ουσίες λόγω της, της τοξικών υλικών. Όλα αυτά δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά όπως έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία, είναι γεγονότα που έχουν συμβεί. Ας θυμίσουμε μόνο στην περιοχή μας το 86 την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Jet Oil, το 98 την έκρηξη σε φορτηγίδα από διαρροή καυσίμων στις εγκαταστάσεις της ΕΚΟ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την πυρκαγιά στις αποθήκες της Διάνα, δύο πυρκαγιές στα εργοστάσια χρωμάτων της Μπόντι και η λίστα δεν έχει σταματημό. Δίνουμε την, δηλώνουμε την ολόπλευρη αντίθεσή μα στη δημιουργία των δύο μονάδων επεξεργασία επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα συνεχίσουμε τι προσπάθειέ μα για να μην προχωρήσει αυτή η επένδυση, να παρθούν μέτρα για την προστασία τη ασφάλειά μα στου χώρου δουλειά. Να μην αδειοδοτηθεί η λειτουργία των μονάδων επεξεργασία υγειονομικών αποβλήτων Ερμονάσα και Πολυγκρίν, που θα επεξεργάζονται τόνου Επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων δίπλα σε κατοικημένε περιοχέ, όχι στην επικαιροποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων από το φορέα τη ΒΠΕ που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση των δύο ενεργοστασίων, χωροθέτηση και λειτουργία μονάδων επεξεργασία υγειονομικών αποβλήτων να λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την άμεση εφαρμογή μεθόδων και μέτρων μείωσης της ποσότητας και βλαπτικότητας των απορριμμάτων με διαλογή στην, πληγή, στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση με ευθύνη του κράτους να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένες επιδημιολογικές μελέτες με σκοπό την έρευνα της ισορευτικής ρήπασης της περιοχής μας, την πλήρη χαρτογράφηση των επιπρόσθετων πιθα... πιθανών επιπτώσεων της εν λόγω ιδιωτική επένδυση, όπω περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματο, παραγωγή επικίνδυνων συγκεντρώσεων ρήπων και άλλα. Να σταματήσουν οι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί που οδηγούν στην εμπορευματοποίηση και στην ιδιωτικοποίηση του τομέα τη διαχείριση των αποβλήτων. Με ευθύνη τη περιφερειακή διοίκηση να συγκληθεί άμεσα περιφερειακό συμβούλιο με θέμα την αδειοδότηση τη λειτουργία των μονάδων με παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης εκπροσώπων από συλλόγου, φορείς και συνδικάτα, ενίσχυση με προσωπικό των κέντρων υγείας για να αναλάβουν τον εμβολιασμό χωρίς καμιά περικοπή στη λειτουργία τους, αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ασφαλών, εμβολίων και για τον έγκυρο και μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού. Επίταξη τώρα των ιδιωτικών μονάδων υγείας, χωρίς αποζημίωση και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η δημιουργία κέντρου υγείας της Σύνδου, πλήρως τελεχωμένου και εξοπλισμένου, με δυνατότητα φροντίδας επιγόντων περιστατικών, 24 ώρες λειτουργίας και βραχίας νοσηλείας, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στελέχωση όλων των αναγκαίων ελεγκτικών μηχανισμών για τον έλεγχο, τήρηση των απαραίτητων μέτρων, όπως την παρουσία γιατρού εργασίας, την τήρηση αποστάσεων, τη χορήγηση μέσων ατομική προστασίας, τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού το κράτος να αναλάβει να διεξάγονται τακτικά τα απαραίτητα τεστ και η αναγκαία ηχνηλάτηση κρουσμάτων. Όχι στη μετακύληση της ευθύνη στις λαϊκές οικογένειες, drive-thru test TV ΒΠΕ μια φορά τη βδομάδα με ευθύνη του ΕΟΔΗ, ρηγματοληπτικά τεστ κάθε βδομάδα και μέσα στα χωριά γύρω από τις περιοχές των ΒΠ. Η στάση του ταξικού εργατικού κινήματος είναι ο αγώνας για την προάσπιση της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, τους μισθού και των το δικαιωμάτων του. Όλο το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν αγώνες στα εργοστάσια για τα πιο μικρά και πιο μεγάλα ζητήματα που αφοράν τους εργαζόμενους. Απαιτείται όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι να μπουν μπροστά στους χώρους δουλειά τους. Να οικοδομήσουμε σωματεία γερά με κίνημα που να χτυπάει απευθεία τα συμφέροντα της μεγάλοργοδοσία να δυναμώσουν οι αγώνες σε κάθε χώρο δουλειά σε κάθε κλάδο.